Ε, νομίζω ότι κλείσαμε την ενότητα που αφορά τον τομέα ασφάλεια και περνάμε σε κάτι διαφορετικό που αφορά τι ψηφιακέ υπηρεσίε και τα υπόλοιπα που θα μου πει ο συνάδελφό μα, ο κύριο Δημήτρη Μαλά, που αναλαμβάνει το συντονισμό. Και, και παίρνω τη σκητάλη από το βλάση. <σχεδιά> Εσύ και πρέπει να φύγει κιόλα, μου λέγε. <σχεδιά> Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Δημήτρη Μαλά, είμαι δημοσιογράφο <σχεδιά> και περνάμε στην τελευταία last but not least ενότητα. Προσέξτε αυτό, παρακαλώ μου φύγετε. Όσοι φεύγουν θα χάσουν, να το ξέρουν. Ε? Λοιπόν, checking in outsourcing. E, outsourcing είναι μια έννοια που ακούγεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι στον τουρισμό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι τα ξενοδοχεία και οι τουριστικέ επιχειρήσει δεν μπορούν να τα κάνουν όλα μόνοι του, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει όμω να έχουν καλού και αξιόπιστου συνεργάτε. Και αυτό νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε την επόμενη μια μισή ώρα περίπου, έχουμε έξι ομιλητέ, μια μισή ώρα δεν θα αργήσουν. Ένα τέταρτο θα του βάλει, 14 θα του βάλει όλου, Δημήτρη. Εντάξει. Και όποιο καθυστερεί θα τον στέλνει σε μένα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμω. Λοιπόν, έχουμε καταρχήν, ξεκινάμε από τον κύριο Αντώνη Λίνα, ο οποίο έρχεται από τον ΟΤΕ. Είναι Digital Service Action Manager. Να μιλήσουμε, θα μιλήσουμε για το Hotel League, αν φανταστώ. Ε. Φανταστε. Ευχαριστώ. Πολύ. Well. Ωραία. Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο Αντώνης Ολίνας από την Κοσμοτέ και θα προσπαθήσω στο επόμενο μισάωρο να σας δώσω πρακτικές πληροφορίες για το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών. Μισάωρο, Τέταρτο. Εντάξει, ήθελα να δω... <laughs> <laughs> Αυτά όχι σε Εντάξει, έγινε, Δεκτόν. Πάμε πολύ γρήγορα λοιπόν να πούμε το πορτοφόλιο των λύσεων τη για τι μικρές μικρέ επιχειρήσει το, στο... στον τουρισμό. Να μην μακρηγορώ. Ε, ο ο όμιλο και Κοσμοτέ είναι γνωστή στο ευρύτερο κοινό στη, στη χώρα για τις υπηρεσίες τι υπηρεσίε που προσφέρει σε ό,τι αφορά τη, τη δικτύωση, τη τηλεφωνία, την ευρυζωνικότητα. Θα, επιγραμματικά θα ήθελα να αναφέρω το γεγονό ότι παροσφέρουμε λύσει για τον Έλληνα ξενοδόχο, είτε είναι μεγαλύτερο ξενοδοχείο, είτε είναι μικρότερο. Εκτό από τι επενδύσει που γίνονται σε οπτική να σε όλη την επικράτεια, να φτάσουμε μέχρι την καμπίνα ή μέχρι το, το την κάθε επιχείρηση και το κάθε σπίτι. Ε, υπάρχουν οι δυνατότητα λύσεων dedicated internet access, οι οποίες ε, δίνουν εγγυημένη ταχύτητα. Εκτό λοιπόν από το γνωστό VDSL που είναι ανάλογα την απόσταση που έχει ο καθένα από την καμπίνα, που έχει να κάνει και με το φόρτο που μαζεύεται πάνω σε αυτή, υπάρχουν εξειδικευμένε λύσει όπου εδώ υπάρχει εγγυημένη ταχύτητα από 10 έω 1 Gbps, ανεξάρτητα από την περίοδο ε, αν υπάρχει ψηλό τράφικ ή όχι. Τώρα, για να γίνει μια τέτοια διασύνδεση, θα πρέπει να γίνει μια μελέτη. Ανάλογα που βρίσκεται λοιπόν το, το ξενοδοχείο, τη γεωγραφία του, του Τόπου στην οποία βρίσκεται, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε οπτική, είτε χαλκό, είτε ακόμα και ασυρματικά να φτάσουμε μέχρι το ξενοδοχείο και να, να δώσουμε την εγγυημένη ταχύτητα. Το λέμε επειδή υπάρχει τέτοια ανάγκη, ειδικά τα μεγάλα resorts, αλλά και μικρότερε μονάδε οι οποίε μπορεί να μην είναι κοντά στη γεωγραφία του, να μην είναι πολύ κοντά σε κάποια από τι ε, καμπίνε. Μπορούμε να φτάσουμε για να δώσουμε εγγυημένη ταχύτητα με το dedicated internet access, DIA, όπω το λέμε. Βέβαια, παραδοσιακά η Κοσμοτέκ και ο έχει πανελλήνια κάλυψη από δικούς τους μηχανικούς, οι οποίοι παρέχουν λύσεις προφανώς σύγχρονων τηλεφωνικών κέντρων. Συνεργαζόμαστε με μεγάλους κατασκευαστικούς για τηλεφωνικά κέντρα CISCO, NEC, Unify. και βέβαια κάνουμε εγκαταστάσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πολύ σύνθετες ξενοδοχειακές μονάδες. Ε, ε, λύσεις δικτύωσης, είτε είναι δομημένη ε, καλωδίωση, είτε Wi-Fi, ανάλογα το που βρίσκεται το, το ξενοδοχείο, για να καλύψουμε και όλη τη, την έκταση ε, του χώρου και τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι χώροι, είτε μιλάμε για σύνθετα κτίρια, κτήματα κτλ. Αυτές είναι, ε, ε, αν μου επιτρέψετε, πιο παραδο, το πιο παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο λύσεων που διαθέτει η Κοσμοτέ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε μπει στον χώρο τη τηλεόρασης. Παρέχουν εξειδικευμένα πακέτα ε, για τον Έλληνα ξενοδόχο, ένα περιεχόμενο το οποίο συνεχώ εμπλουτίζεται από την Κοσμοτέ τηλεόραση και πακέτα εξειδικευμένα εμπορικά για τα για ξενοδοχεία, είτε μιλάμε για του κεντρικού χώρου θέαση, είτε μιλάμε ε, εξειδικευμένα για τη θέαση μέσα στο κάθε δωμάτιο, license δωμάτιο ή στε, σε ό,τι αφορά την κάλυψη των χώρων που υπάρχει ε, μεγαλύτερο κοινό όπως είναι τα, τα lobby. Και τώρα θα φτάσουμε λίγο στο, σε, σε, στο ζητούμενο, αν μου επιτρέπετε, της μέρας, ε, την, τη συνεργασία που έχουμε ως κοσμοτέ με την εταιρεία Hoteliga, η οποία έχει κάνει και το ομώνυμο λογισμικό Hoteliga. Πρόκειται για μια ελληνική εταιρεία, με ρίζες ελληνικές, έχει DNA ελληνικό, η οποία έχει μεγαλώσει, είναι πλέον μια πολυεθνική εταιρεία, η οποία συνεχώς επεκτείνεται ανά τον κόσμο. Είναι πολύ όμορφο και για μα να έχουμε συνεργαστεί με Έλληνες, οι οποίοι είχαν το όνειρο, δημιουργήθηκε ένα εξαιρετικό λογισμικό, το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται και πλέον έχει ξεπεράσει και πάρα πολλά χρόνια τα όρια της χώρας. Η συνεργασία της Κοσμοτέ για το... είναι για την εμπορική προώθηση και την υποστήριξη του λογισμικού αυτού. Απευθύνεται σε μικρούς αλλά και μεγαλύτερους ξενοδόχους. Περιλαμβάνει τρία βασικά ε, χαρακτηριστικά όσο λογισμικό που βρίσκεται στο, στο cloud. Το Property Management System, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του ίδιου του, του ξενοδοχείου, της τιμολόγησής του, των, των δωματίων του, της καθαριότητας, όλα τα επίπεδα που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο για να, να καλυφθεί και ταυτόχρονα το βασικό συστατικό είναι ότι κάνει τη διαχείριση της κράτησης για τον ξενοδόχο τον, με τον αυτοματισμό της διασύνδεσης με εξωτερικές μηχανές Είτε αυτέ είναι οι γνωστέ μεγάλε μηχανέ, οι over the top, οπότε υπάρχει αυτόματη διαχείριση. Μιλάμε για την Booking, την Expedia, την Airbnb και όλε τι μηχανέ γνωστέ ανά τον κόσμο, αλλά και τι πιο εξειδικευμένε, γιατί ανάλογα το, το κοινό. Υπάρχουν και προτιμήσει. Παραδείγματο χάρη, οι Ρώσοι προτιμούν συγκεκριμένε ε, μηχανέ οι οποίε κάνουν κρατήσει στα... Οπότε δεν υπάρχει κάποιο περιορισμό. Γίνεται διασύνδεση με όλε αυτέ τι ε, μηχανέ και ταυτόχρονα βέβαια το μεγάλο asset για τον Έλληνα ξενοδόχο το ανεξάρτητο booking engine. Εκτό λοιπόν, ο, εκτός, λοιπόν από τη διασύνδεση με τι εξωτερικέ μηχανέ, η απευθεία μηχανή, η απευθεία ε, ο αυτοματισμός, για να κλείνει ο πελάτης κατευθείαν πάνω στο website του ξενοδοχείου, το Booking Engine. Αυτό λοιπόν είναι το, το λογισμικό, τα βασικά χαρακτηριστικά του. Ε, πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο διατίθεται με ένα μηνύο πάγιο, δεν έχει χρεώσεις σε ό,τι αφορά την προμήθειε σε ό,τι αφορά το Booking Engine. Προφανώ οι προμήθειε έχει να κάνει με την εκάστοτε μηχανή η οποία επιλέγει ο, ο ξενοδόχο να συνεργαστεί, αλλά όχι με το Booking Engine, την απευθεία μηχανή που μπορεί να κρεμάσει ο ίδιο στο, στο website του. Είναι cloud-based και δεν χρειάζεται προφανώ κάποια επένδυση σε ό,τι αφορά το hardware, α, αφού απλά είναι ένα λογισμικό με ένα username και ένα password ξεκινάει η χρήση του. Αναλυτικότερα, λοιπόν, το Property Management System είναι ένα, περιλαμβάνει ένα εύχριστο ημερολόγιο διαθεσιμότητας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή βλέπει στο cockpit το, ο ξενοδόχος, ο ρεσεψιονίτης, στο κινητό του είτε στο τάμπλετ του, τις διαθεσιμότητες του ανα, αναδωμάτιο, τα check-in που περιμένει τη μέρα και τα check-out, ποια δωμάτια πρέπει να καθαριστούν για να βγει και η λίστα προς τους συνεργάτε συνεργάτες καθαριότητας για το τι πρέπει να προγραμματίσουν να κάνουν μέσα στη μέρα. Ε, είναι σύστημα τιμολόγηση, εκδίδει όλα τα, τα απαραίτητα παραστατικά και προς τον πελάτη, αλλά και ενσωματώνει και όλο το νομοθετικό πλαίσιο που θα πρέπει να εκδίδει κάθε επιχείρηση, το φόρο διαμονής. Έχει τη δυνατότητα να τιμολογεί πρακτορία, να προσαρμόζονται στους συντελεστές φόρου, τη διαχείριση των πρακτορίων, που είναι πολύ σημαντικό για πολλούς ξενοδόχους, να έχει ένα σύστημα και να Ποια δωμάτια έχουν γεμίσει από ποιου πράκτορες, Οπότε να παρακολουθεί και την εξέλιξη συνεργασία σου και την εκαθάριση μαζί του. Ε, αυτό σε γενικέ γραμμέ είναι το, το, η καρδιά του συστήματο, το property management System, Και στη συνέχεια, με βάση αυ, αυτή την οργάνωση, μπορούμε να πάμε να δημιουργήσουμε τα integrations, τι διασυνδέσει με τι μηχανέ που επιλέγει ο ξενοδόχο να πουλάει τα δωμάτια του. Όποια και να είναι αυτά, είναι κάποια καθιερωμένα που τα ξέρουμε όλοι και σαν ε, είτε σαν πελάτε είτε σαν ε, ξενοδόχοι για τη διασύνδεσή του. Είναι αυτόματη η διασύνδεση. Οπότε, αν κλείσω ένα δωμάτιο που το πουλάω, έχω επιλέξει να το πουλάω και στο Booking και στην Airbnb, και μάλιστα έχω τη δυνατότητα να ορίσω εγώ τη τιμολογιακή πολιτική ω ξενοδόχο το πόσο το πουλάω το δωμάτιο σε κάθε μηχανή και σε κάθε συνεργασία. Αν το ίδιο δωμάτιο λοιπόν το αγοράσει κάποιο, το δεσμεύσει από το booking, αυτόματα ενημερώνεται η διαθεσιμότητα και στι άλλε μηχανέ από το οποίο το πουλάω. <κυρίζει> Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται κάτι πολύ σύνηθε σαν πρόβλημα, που είναι το overbooking, ειδικά για κάποιε συγκεκριμένε εβδομάδε που υπάρχει high season για τον κάθε επαγγελματία, να μπορέσεις να αποφύγεις αυτό το μπονοκέφαλο. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει πλήρη ευελιξία για τον ξενοδόχο σε ό,τι αφορά την τιμολογιακή πολιτική. Ποια δωμάτια, σε ποια τιμή, σε ποιους θα τα διαθέσει και πότε τα κρατάει όλα, είναι η, η δική του ουσιαστικά εφαρμογή της εμπορικής ε, πολιτικής μέσα από το property management και βέβαια μπορεί να ξεκινήσει πουλώντας σε ένα ή δύο κανάλια εξωτερικά και βέβαια το δικό του booking engine και τα συνέχεια αν χρειάζεται να επεκτείνεται. Η μηχανή κρατήσεων είναι ο απευθείας μηχανισμός να έρθει κάποιος και να κλείσει το δωμάτιο απευθείας στο ξενοδοχείο και όχι να πάει από μια τρίτη μηχανή. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, είναι και το μεγάλο ζητούμενο για τον Έλληνα επαγγελματία να μπορέσει να κλείσει το ξενοδοχείο απευθεία ο πελάτη αυτόν και για να αποφύγουν ουσιαστικά τι προμήθειε που έχουν οι μεγάλε μηχανές όμω που φέρνουν πολύ ε, κόσμο. Εδώ έχει μεγάλη σημασία ε, να μπορεί ο πελάτη να έχει ίδιε ή εφάμιλε επιλογέ για την κράτησή του, την <coughs> πληρωμή. Με πιστοτικέ κάρτε, όπω ακριβώ έχει μέσα στα μεγάλα website των μεγάλων μηχανών, κατά αντιστοιχεία να βρει την ίδια εξυπηρέτηση και τον ίδιο τρόπο να διεκπαιρεώσει την κράτησή του με τον ξενοδόχο. Έχει μεγάλη σημασία το γεγονό ότι το λογισμικό αυτό δεν. Ε δεν κρύβει κάποιες κρυφές χρεώσεις ή προμήθειες σε σχέση ε, προς τον ξενοδόχο αν κάποιος κλείσει μέσω του booking engine και είναι ένα asset αυτή τη στιγμή για το λογισμικό αυτό ότι δεν υπάρχουν προμήθειες. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο, ο, ο ξενοδόχος θα μπορέσει να πουλήσει ε, και να εφαρμόσει μια πολιτική πιο ελεύθεροι προ του πελάτε του, αν κατευθείαν έρθουν να τον κλείσουν. Είναι σαν να τον παίρνουν απευθεία τηλέφωνο, αλλά με έναν τρόπο πιο δομημένο και πιο απαιτητό, ειδικά όταν έχει διεθνέ πιλατολόγιο. Δεν σημαίνει ότι θα σε πάρουν όλοι τηλέφωνο. Αλλά χρειάζεσαι με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίσει ε, όπω θα σου έκλεινε κάποιο μέσα από, το... από τα μεγάλα κανάλια. Εδώ είναι η παρουσία ήδη, είναι και παλιότερο λίγο το slide. Η εταιρεία έχει ήδη παρουσία σε όλη τη, Τη, τη Μεσόγειο με εγκαταστάσει σε ξενοδοχεία και συνεχώ επεκτείνεται. Είναι και λίγο παλιότερο το, το slide αυτό. Έχει μεγάλη σημασία και για μα, σαν Κοσμοτέ, ότι έχουμε συνεργαστεί με μια ελληνική εταιρεία που τη βλέπουμε μαζί με εμά να μεγαλώνει και συνεχώ να έχει νέου πελάτε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει φτάσει ήδη και στην Ασία και στην Αυστραλία. Εδώ βλέπετε μερικά screenshots α, για τον ξενοδόχο. Βλέπετε ένα υποπτικό ημερολόγιο που βλέπετε τα δωμάτια του, τι κρατήσει που έχει με χρωματικό κώδικα τη επιλογή του που σημαίνει από ποιο κανάλι του έχει έρθει η κάθε κράτηση, αν είναι δίκλινο, τρίκλινο, μπορεί να κάνει διαφορετικές απεικονίσεις με ένα γρήγορο τρόπο. Εδώ βλέπουμε το, το ημερολόγιο μέρας, ποιους περιμένουν να έρθουν, σε ποια δωμάτια, ποιοι περιμένουν να φύγουν, για να ξέρει να ρυθμίζει ο ξενοδόχος, ο ρεσεψιονίστας, ε, να κάνει ένα orchestration, ποιος πρέπει να έρθει, ποιος πρέπει να φύγει, ποια δωμάτια πρέπει να καθαρίσουν σήμερα κτλ το πλάνο των δωματίων, αν υπάρχουν περισσότερα κτίρια. Το λογισμικό υποστηρίζει και περισσότερα καταλήματα. Μπορεί στο ίδιο σετάρισμα να βάλεις πολλαπλά ε, καταλήματα σε διαφορετικό χώρο, οπότε εδώ έχεις και τον τρόπο να το απεικονίζεις ανά κτίριο ή κατάλημα. Εδώ βλέπουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα πώς η μηχανή, το booking engine, έχει ενσωματωθεί μέσα στα websites αυτών των δύο ξενοδοχείων δύο ελληνικών ξενοδοχείων και έχει σημασία ότι αυτό το integration πρέπει να γίνει μέσα στη, στο site του, του ξενοδοχείου. Και εκεί ο Έλληνας επαγγελματίας και ο ξενοδόχος ευελπιστεί ότι θα έχει απευθείας ε, κίνηση. Αρκεί βέβαια το, το site του να είναι γνωστό. Κάποιος να πρέπει να το βρει την ώρα που ψάχνει να κλείσει διακοπές, να έχει ανέβει και το ίδιο το, το site έτσι ώστε να μην επιλέξει μια εξωτερική μηχανή που θα του βγάλει όλα τα καταλήματα της περιοχής, αλλά να ξέρει να πάει απευθείας στο κατάλημα. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι διαφορετική η μεθοδολογία πώς το site αυτό του ξενοδόχου θα γίνει γνωστό στους πελάτες του και άλλα θα έρθουν απευθείας να κλείσουν το δωμάτιό τους εδώ, έχουμε φτιάξει μια υπηρεσία, αυτό σας θα σας τα πω στο τέλος, είναι πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μια επίσης νέα σχετικά υπηρεσία, η οποία έχει κάνει τον το κύκλο τη εδώ και δύο-τρία χρόνια. Κοσμοτέ Digital Marketing For You. Η κοσμοτέ δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ήδη, ε, είναι και ένα digital agency. Κάνει διαφημίσεις για τους πελάτες της. Όταν λέμε κάνει διαφημίσεις, προωθεί διαφημιστικά τους δικούς της πελάτες στα social media και στο Google αρχικά. Άρα έχουμε ένα προϊόν συμπληρωματικό για τον ξενοδόχο ο οποίος θέλει να ανέβει περισσότερο στα search και στο social media, και στο facebook, και στο instagram, και στο, και στο google. Με την υπηρεσία, λοιπόν, Cosmote Digital Marketing for You, έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα. Δεν είναι κάτι νέο για μας, το ότι μπήκαμε στον χώρο της ψηφιακής διαφήμισης και του digital ε, marketing. Χρόνια η Cosmote παρέχει λύσεις ε, στους πελάτες της για να δημιουργούν τις δικές τους σελίδες, είτε μόνοι τους με αυτοματοποιημένα εργαλεία, είτε να τα φτιάχνουμε εμείς για λογαριασμό τους. Και τώρα συμπληρώθηκε το, το puzzle με την πρόθεση των, ε, των site αυτών. Ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για την Κοσμοτέ, που μπήκε σχετικά πρόσφατα σε αυτόν τον χώρο, είναι ότι δεν θέτουμε κάποιο περιορισμό στο μπάτζετ του πελάτη. Μπορεί να είναι πολύ μικρότεροι πελάτε, οι οποίοι έχουν και μικρότερο μπάτζετ για να ξεκινήσουν να, να διαφημίζονται στα, στα site. Με δικού μα εξειδικευμένου ε, συνεργάτε. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε. Ε. Ε. Ξεπεράσαμε το χρόνο. <σίλωση> <σίλωση> ναι, 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 ναι. Ό,τι <σίλωση> να, <εσύ σίλωση> θέλετε, χαρά μας, εγώ ε, ε, και οι συνεργάτες, να... Αλλά είστε απ' έξω. Είμαστε απ' έξω, Ευχαριστούμε πάρα πολύ.